to you. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμα Σάββατο στην εκπομπή The Reason Why. Είμαι η Λιάνα Τζιμοπούλου και όπως κάθε Σάββατο, έτσι είμαστε πάλι εδώ παρέα για μία ώρα από τις 12 μέχρι τις 1 μέσω της συχνότητας του nstv.gr / nstv live. Βέβαια, πρέπει να δηλώσω ότι σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί στην παρέα μας βρίσκεται μία πέρα από φίλη και εκπαιδευτικό. Την ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί είχε έρθει ξανά πέρυσι στην εκπομπή και είχατε πει όλοι τα καλύτερα λόγια και σας άρεσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό, παιδιά, δεν μπορούσα, σας την ξανά έφερα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την καλεσμένη μας σήμερα, την Γιαννοπούλου Άλκηστη. Καλημέρα, Άλκηστη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Ήρθα και σήμερα να μιλήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήθελα να τη φέρω στις πρώτες εκπομπές. Περισσότερο επειδή, όπως ξέρετε όλοι και θυμάστε από πέρυσι, είναι εκπαιδευτικός, οπότε γνωρίζει πολύ καλά το πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Και με την έναρξη των σχολείων φέτος, επειδή ξεκίνησαν λίγο περίεργα τα σχολεία με τις συνθήκες και τα πρωτόκολλα που επικρατούν λόγω της πανδημίας, ήθελα να τη φέρω εξ αρχής, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αποσαφηνίσουμε κάποιες λαθασμένες ιδέες που έχουμε στο μυαλό μας όσο αφορά το πώς λειτουργεί το σχολείο υπό την πανδημία του COVID. Οπότε έφερα την ειδικό που έχει ψάξει, τα ξέρει, τα έχει διαβάσει και ξέρει να μας αναλύσει τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που υπάρχει ύποπτο κρούσμα στο σχολείο, σε περίπτωση που υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα στο σχολείο, σε περίπτωση που είμαστε στενή επαφή κρούσματος στο σχολείο, πώς πρέπει να δράσει ο γονέας αντίστοιχα που το παιδί του πιθανόν νοσεί από COVID. Έχουμε εδώ πέρα να μας πει όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε ένα προς ένα. Εσύ πώς βλέπεις, Άλκηστη, σαν εκπαιδευτικό στην έναρξη στο σχολείο με COVID φέτος? Η αλήθεια είναι ότι φέτος, μετά από περίπου 2 χρόνια πανδημίας, ο ΕΟΔΗ έβγαλε ένα αρκετά καλό πρωτόκολλο. Mm-hmm. Το ξέρω ότι σε πολλούς αυτό το 50-1, που λέμε ότι γίνει το τμήμα 50-1, ακούγεται κάποιες φορές λίγο τραβηγμένο, λίγο βαρύ στα αυτιά τους. Για να τα εξηγούμε κιόλας, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο οι φίλοι μας εδώ, οι τηλεθεατές μας τα γνωρίζουν. Για να κλείσει πλέον ένα τμήμα σε ένα δημοτικό γυμνάσιο ή λύκειο, πρέπει να έχουν αρρωστήσει το 51% των παιδιών. Ακριβώς. 50 συν ένα παιδί. Δηλαδή στα 24 παιδιά. Τα 13. Τα 13. Ακριβώς. 12 συν 1. Αυτό έφερε πάρα πολλές αντιδράσεις στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι εσύ προσωπικά, ή αν το ξέρεις κιόλας περιστατωμένα ακόμα πιο τέλεια, αλλά αν όχι, τι πιστεύεις εσύ? Για ποιο λόγο ενώ πέρυσι με το πρώτο κρούσμα έκλεινε όλο το τμήμα, φέτος είπαν ότι αν δεν νοσήσουν τα μεσαία παιδιά δεν θα κλείσει το τμήμα? Κοίτα, θα σου πω, εγώ δεν το θεωρώ τόσο κακό όσο μας ακούστηκε στην αρχή. Και τι έχει δείξει η εμπειρία? Πέρυσι δεν υπήρχε. Δεν γνωρίζαμε, γινόταν ένας πανικός στα σχολεία, στους γονείς. Τώρα είδαμε ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει λίγο να ομαλοποιούνται. Βρε, στο 3 μικρόφωνο μιλάς. Ακουγόταν τόση ώρα? Θέλω να πιστεύω ότι ακουγότανε. Στο 3 μικρόφωνο μιλάμε. Ελπίζω να ακουγόταν, παιδιά, τόση ώρα. Σε περίπτωση που δεν ακουγόταν, πάμε λίγο πάλι από την αρχή να τα ξαναπούμε στα γρήγορα. Λοιπόν, η εκπαιδευτικός εδώ πέρα μας εξηγούσε για ποιο λόγο πλέον για να κλείσει το σχολείο πρέπει να έχουν νοσήσει πάνω από τα μισά παιδάκια. Ακριβώς. Αυτό πέρσι υπήρχε ένας πανικός. Ποιος νοσεί, ποιος δεν νοσεί, ποιος είναι υπό από το κρούσμα. Τι γίνεται? Τώρα είναι λίγο πιο ομαλή κατάσταση. Δηλαδή, ένα παιδί δεν είναι απαραίτητο ότι έχει νοσήσει ενδοσχολικά ή ενδοταξικά. Δηλαδή, το παιδί αυτό μπορεί να ήταν στενή επαφή στο φροντιστήριό του, μπορεί να ήταν σε κάποια άλλη δραστηριότητα των γονέων του, κάποιου άλλου συγγενή ή φίλου. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο ότι αυτό το παιδί έφερε τον ιό
όσο καιρό ήταν στο σχολείο. Αν υπάρχει δηλαδή σωστή πρόγνωση, αυτό το παιδί δεν πήγαινε στο σχολείο, άρα δεν υπάρχει λόγος, για παράδειγμα, 5 παιδάκια να λείπαν με αυτόν τον τρόπο, να τα στενές επαφές εκτός σχολείου και δεν πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο, να κλείσει το τμήμα. Γιατί δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση. Είναι τελείως διαφορετικό λοιπόν που το παιδί έχει νοσήσει, που έχει εκδηλώσει τα συμπτώματά του, πόσες μέρες πίσω πήγαινε στο σχολείο του. Έχουμε δει λοιπόν ότι ενδοσχολικά, ακόμα και στην ίδια τάξη, παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη επιδημιολογική συσχέτιση όσο εμείς θέλαμε να νομίζουμε στις αρχές. Mm-hmm. Το ότι ένα και δύο παιδιά νοσούνε επειδή πάνε, για παράδειγμα, στο 16ο γυμνάσιο, στο Α1 τμήμα, δεν σημαίνει ότι αυτά τα δύο παιδιά ήταν φορείς ή νόσησαν όσο ήταν μέσα στο τμήμα. Αυτά τα παιδιά μπορεί να τα φορείς ή να νόσησαν Παρασκευή, Σαββατοκυριακό, να μην πήγαν στο σχολείο τους. Δευτέρα, λοιπόν, να έχει γίνει διάγνωση. Άρα, λοιπόν, αν κρίνουμε ότι χνηλάτιση γίνεται 2 μέρες το 48ωρο πίσω από τα συμπτώματα, την Παρασκευή, θεωρητικά, τα παιδιά δεν φέρουν επιδημιολογική συσχέτιση με το τμήμα τους. Άρα, έχει μία λογική. Αυτό μπορούμε όμως να το δούμε, δηλαδή δεν έπρεπε το πλαίσιο να είναι τόσο αυστηρό. Αν, για παράδειγμα, είχαμε 3 παιδιά την Τετάρτη με πυρετό και τα πήγαν οι γονείς στο σχολείο, ή μπούκωμα, ή βήχα, οποιοδήποτε σύμπτωμα. Συμπτωματολογία, ναι, ναι, ναι. Και τα πήγαν στο σχολείο και μετά από 3-4 μέρες δούμε ότι υπάρχει συσχέτιση επιδημιολογική, εκεί ναι, θα έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο. Δηλαδή, είναι λίγο αυστηρό το 50-1. Θα έπρεπε να υπάρχει μια εναλλακτικότητα. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η εναλλακτικότητα. Και σε κάποια σχολεία υπάρχουν επιδημιολογικές συσχετήσεις. Ευτυχώς όμως δεν είναι τόσο μεγάλες. Και το ότι πολλοί γονείς είναι εμβολιασμένοι βοηθάει στο να μειωθεί το οικοφορτίο και να μην υπάρχει αυτή η εξάπλωση. Εντάξει, πάντα εξαρτάται βέβαια που έχει εκτεθεί και το παιδί, έτσι. Σε τι οικοφορτίο, τι φέρει, πότε αρχίζει η επόαση. Και πότε συνειδητοποιείς. Εγώ πιστεύω και μια μεγάλη λούπα στην οποία πέφτουμε περισσότεροι είναι ότι δεν συνειδητοποιούμε έγκαιρα τα συμπτώματα. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσουμε λίγο κάποιες μέρες να μας πονάει ο λαιμός, λίγο να βήχουμε, λίγο να έχουμε συναχάκι, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε έγκαιρα ότι μπορεί όντως να νοσώ. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τα παιδιά, μιλάω και για εμάς τους μεγαλύτερους, ότι μπορεί όντως να νοσώ. Νομίζουμε, α, κρύωσα. Α, κάπου θα την άρπαξα, έλα μωρέ, δεν είναι κάτι, εγώ πάντα τέτοια εποχή αρρωσταίνω. Mm. Και λίγο, ξέρεις, περνάνε 2-3 μέρες μέχρι και να ανεβάσουμε πιθανόν πυρετό, που είναι το κύριο σύμπτωμα το οποίο μας κάνει να υποψιαζόμαστε ότι κάτι πάει λάθος, ή να χάσουμε ανοσμία αγευσία που είναι το τέρμα χαρακτηριστικό, έτσι ώστε να πούμε ότι, όπς, έχω κολλήσει COVID. Οπότε και αυτό λίγο, κατά συνέπεια, αφήνει... ενισχύει στο να υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση του ιού, εξάπλωση. Κοίτα, θα σου πω, πλέον ο κόσμος είναι πολύ πιο ενημερωμένος από ό,τι στις αρχές. Ψηλιάζονται, δηλαδή, με ένα βήχα, σου λέει, οπ, να κάνω ένα τεστ. Το θέμα είναι ότι το τεστ, το self και το rapid, δεν κάνουν την έγκαιρη διάγνωση ή τη διάγνωση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ασφαλής. Γιατί ανοιχνεύουν οι ΙΚΑ φορτία κυρίως... πιο υψηλά. Mm-hmm. Σε σχέση με το PCR, που λέμε ότι ανιχνεύει το γονιδίωμα του ιού, οπότε είναι κάπως πιο ασφαλή σαν τεστ. Ότι περισσότερο στοχεύει σε συγκεκριμένο... Ακριβώς. Και εδώ πέρα τώρα υπάρχει και το άλλο, ότι το μοριακό. Δεν, το κράτος δεν έχει αυτό τον υλικό πόρο να διαθέσει δωρεάν μοριακά στο σχολείο, σε μια έτσι πληρότητα. Mm-hmm. Οπότε είναι... κατά κύριο λόγο, ή σε κάποιους δημόσιους φορείς τα κάνουν εφόσον υπάρχει θετικό rapid ή συμπτωματολογία, ή τα κάνουν ιδιωτικά που υπάρχει ένα υψηλό κόστος. Και δεν μπορεί ο μέσος γονέας να ανταπεξέλθει σε αυτό το κόστος. Και να ανταπεξέλθει, μια-δυο φορές. Δεν μπορεί να ανταπεξέρχεται συνέχεια. Ανά 2 μέρες και ανά 3. Εννοείται αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, με το self-test που δίνεται στους μαθητές είναι πιο. Έχει βοηθήσει στο να ανιχνεύσουμε έγκαιρα τους ασυμπτωματικούς φορείς.
Όμως δυστυχώς είδαμε ότι ένα απλό μπούκωμα δεν το ανοιχνεύει. Οπότε ο γονέας σου λέει: εντάξει, δεν θα έχει κάτι το παιδί μου, βγήκε αρνητικό. Τι πιο φυσιολογικό και λογικό από αυτό. Βέβαια, ιδανικά θεωρώ ότι εγώ, σαν γονέας, θα το κρατούσα προληπτικά και ας μην είχε τίποτα. Η οδηγία είναι αυτή. Κρατάμε το παιδί στο σπίτι για κάποιες μέρες. Όμως. Για να ξεκινήσουμε λίγο να το ξετυλίγουμε το κουβάρι. Γενικά, είμαι εγώ η μητέρα και έχω ένα παιδί. Mm-hmm. Ωραία, το πάμε λίγο έτσι πιο παραδειγματικά, να τα καταλαβαινόμαστε όλοι μας. Το οποίο παιδί ξεκινάει και μου εμφανίζει μία ήπια συμπτωματολογία και έχει αρνητικό τεστ. Τι ορίζεται ότι πρέπει εγώ σαν γονέας να κάνω? Το ιδανικό θα ήταν, εφόσον υπάρχει ήπια συμπτωματολογία, να μείνει το παιδί 2 μέρες στο σπίτι, την 3η μέρα να κάνει ένα επαναληπτικό τεστ. Mm-hmm. Κατά προτίμηση rapid ή μοριακό. Και ας μην έχει πυρετό τώρα και με ήπια συμπτώματα. Και ας μην έχει πυρετό. Τα παιδιά ενεργή λίμωξη με πυρετό δεν εμφανίζουν και τόσο συχνά. Ή ο πυρετός τους μπορεί να είναι ένα 37,1, που κάποιες φορές γίνεται και αντιληπτό από τους γονείς, ναι, αν δεν βάλουν θερμόμετρο. Που δεν είναι, το λες και πυρετό, οπότε... Είναι ήπια δεκατάκια που μπορεί, ναι, να προέρχονται ακόμα και επειδή εκτέθηκα σε πολύ ζεστό πάπλωμα και μου ανέβηκε η θερμοκρασία. Ναι, απλά επειδή αθλήθηκα και μου ανέβηκε η θερμοκρασία. Ακριβώς. Ναι. Τώρα τα παιδιά τρέχουν, παίζουν, η φύση, ναι, του παιδιού. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, okay, δεν δίνουμε πάντα την πρέπουσα σημασία. Οπότε, για μένα, κρατήστε το παιδί 2 μέρες σπίτι, κάντε του ένα επαναληπτικό τεστ και αν βγει αρνητικό και είναι την 3η μέρα, που θεωρητικά το οικό φορτίο θα έχει ανέβει, τότε να το πάτε στο σχολείο, αλλά με όλα τα μέτρα προστασίας. Δηλαδή, για τις επόμενες 3-4 μέρες φορέστε του μάσκα υψηλής προστασίας, μέχρι να είμαστε 100% σίγουροι ότι έχει γίνει. Βοηθάει και εμάς και την σχολική κοινότητα μέσα. Μάλιστα. Ωραία. Και... έπειτα, θέλω να στοχεύσουμε στο τι κάνει ένας γονέας εάν το παιδί του είναι μία χαρά και απλά μία μέρα του ανεβάσει ξαφνικά πυρετό και κάνει τεστ το οποίο βγει θετικό. Ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνει ένας γονέας? Πρώτη ενέργεια, ενημερώνει το σχολείο. Δεύτερη ενέργεια, ενημερώνει όποια εξωσχολική δραστηριότητα υπάρχει. Σχολεία, φροντιστήρια, αθλητικές. Υπάρχει. Εννοείται ότι επικοινωνεί με τον παιδίατρο, αυτονόητο έτσι, γι' αυτό δεν το έβαλα ως πρωτεύων. Τα παιδιά βέβαια δεν φέρουν πολύ ανησυχητική συμπτωματολογία, εντάξει, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Δεν μιλάμε τώρα για τις εξαιρέσεις, στο γενικό πλαίσιο. Οπότε δεν τον πιάνει πανικός. Με τον παιδίατρο θα τα λύσει όλα. Τώρα, ενημερώνει λοιπόν συγγενείς, φίλους, σχολείο. Η δασκάλα. Έχουμε παιδί θετικό. Τι πρέπει να κάνει το σχολείο? Μπράβο. Τι πρέπει να κάνει το σχολείο ακριβώς? Λοιπόν, είναι αυτό που είχαμε πει. Έχουμε τον παιδικό βρεφικό σταθμό, mm-hmm, και την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την υποχρεωτική. Διαφοροποιείται να φανταστώ η μένα βρεφική παιδική από την πρωτοβάθμια. Όχι σε πολύ σημαντικά κομμάτια, αλλά διαφοροποιείται στα εξής. Πάμε να μιλήσουμε προνήπια, νήπια, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Okay, την υποχρεωτική εκπαίδευση που μάθαμε στην πρώτη εκπομπή. Ακριβώς. Δηλαδή, θυμάστε, είσαστε διαβασμένοι ή μόνο διάβαστοι? Υποχρεωτική εκπαίδευση, λοιπόν. Υπάρχει υπεύθυνος COVID. Όλα τα σχολεία τον έχουν ορίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε όμως λίγο τα σημαντικά που κάποιες φορές μας λένε εκπαιδευτικοί ότι πελαγώνουν. Και μου έχει τύχει εκπαιδευτικός να έχει πελαγώσει, να μην καταλαβαίνει το πρωτόκολλο, το οποίο αν πραγματικά καθίσεις και το διαβάσεις, δεν είναι τόσο του να πελαγώνεις, οι ενέργειες είναι λίγο που σε πελαγώνουν. Αν λοιπόν μπούμε στο πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ για την πρωτοβάθμια, υπάρχει φόρμα ιχνηλάτησης και φόρμα στενών επαφών. Συμπληρώνουμε τη φόρμα ιχνηλάτησης και τη φόρμα στενών επαφών. Είναι 2 οι στενές επαφές. Είναι η κούθου, τη λέει μέσα, που είναι η κοντινή θέση. Όσοι μαθητές μας που κάθεται στο ηλιοθρανείο. Πίσω, μπρος, δίπλα μας. Okay. Και συνήθως είναι και τα παιδάκια που είναι φίλοι και παίζουν μαζί. Mm-hmm. Okay. Και είναι και η σίγμα εψιλόν. Στο σχολείο. Ακριβώς. Είναι η γενική στενή επαφή. Η γενική στενή επαφή μπορεί να είναι το παιδί με το οποίο απλά υπάρχει στην ίδια τάξη με το συμμαθητή του, στο ίδιο σχολικό, αλλά δεν είναι η διπλανή του θέση. Είναι μπρος ο ένας, πίσω ο άλλος. Υπάρχει, ναι, απόσταση. Ναι. Θεωρείται γενική στενή επαφή αυτή. Μετά, τα παιδιά στο ίδιο ταξί. Είναι διπλανές θέσεις και ας φοράνε μάσκα.
Οπότε λοιπόν διαχωρίζουμε τι στενή επαφή έχουν οι συμμαθητές του. Και ορίζονται κάποια υποχρεωτικά τεστ. Στις στενές επαφές που είναι κοντινής θέσης, ορίζονται 2 rapid και όλες τις υπόλοιπες μέρες self-test. Αυτό το self-test τώρα συνήθως παρέχεται από τον διευθυντή του σχολείου. Οπότε λοιπόν υπεύθυνοι COVID λέει στον υπεύθυνο, στον διευθυντή ή προϊστάμενο με νηπιαγωγία κτλ. Αυτά τα παιδιά πρέπει να κάνουν κάθε μέρα self-test. Αυτά παρέχονται. Τα άλλα παιδιά έχουν συγκεκριμένες μέρες που πρέπει να κάνουν κάποια τεστ. Δεν διαφοροποιείται. Είναι 2 self που πάνε στο σχολείο τους κανονικά και άλλα 2 rapid, το οποίο παρέχεται χαρτί από τον διευθυντή για να πάνε τα παιδιά σε μια δημόσια δομή. Αυτό σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, έτσι. Mm-hmm. Είναι ο διό του ΕΟΔΗ αυτό. Παρέχεται λοιπόν ένα χαρτί, πάνε τα παιδιά κάνουν το rapid test, το οποίο πρέπει να κάνουν δωρεάν. Δωρεάν rapid test. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα τον υπεύθυνο COVID, ο οποίος έχει ως υποχρέωση καταρχάς να εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό. Ο υπεύθυνος COVID δηλαδή αυτά τα ξέρει, τα έχει μελετήσει και είναι υπεύθυνος να κάνει ημερίδα θεωρητικά για να ενημερωθούν γονείς, προσωπικό και παιδιά. Μετά ενημερώνει τους γονείς των παιδιών. Δηλαδή λέει υπήρξε θετικό κρούσμα, το παιδί ήταν στενή επαφή φίλος του, πρέπει να γίνουν αυτά τα τεστ. Τώρα μιλάμε για τις στενές επαφές κοντινής θέσης. Ακριβώς. Ωραία. Στα παιδιά που είναι σε γενική στενή επαφή, τους ενημερώνει εξίσου. Τα παιδιά είναι σε μια γενικότερη στενή επαφή, πρέπει να γίνουν αυτά τα τεστ. Mm-hmm. Okay. Ενημερώνει λοιπόν πρώτα οικογένειες. Μετά πρέπει να ενημερώσει την οικία διεύθυνση εκπαίδευσης ο εκπαιδευτικός. Έχει υποχρέωση. Και στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Και εν συνεχεία ενημερώνει και τον ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ είναι καλό να ενημερώνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Να υπάρχει μια καταγραφή. Περισσότερο για να βρεθεί διασπορά. Περισσότερο, ναι, είναι για την επιδημιολογική συσχέτιση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν κάνει, έτσι, και πάντα όμως συμπληρώνει τις φόρμες συχνηλάτησης, τη φόρμα στενών επαφών, τα τεστ, έτσι, κάνει λοιπόν μια πλήρη καταγραφή. Mm-hmm. Είναι μια γραφειοκρατία, το αντιλαμβάνομαι, όμως πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε την διασπορά στα σχολεία. Και είναι και πιο πρακτικό αν πρέπει να κλείσει ένα τμήμα ή όχι. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το δελτίο χνηλάτησης αποστέλλεται και στον ΕΟΔΗ. Δεν είναι ότι απλά το αποστέλνουμε στην οικία διεύθυνση κτλ. Και ο ΕΟΔΗ το θέλει αυτό το δελτίο. Το αποστέλνουμε λοιπόν και στον ΕΟΔΗ. Τώρα, έχουμε τους παιδικούς σταθμούς. Mm-hmm. Εκεί τα πράγματα διαφοροποιούνται γιατί τα παιδάκια δεν φοράνε μάσκες. Α, παρένθεση. Μια ερώτηση τώρα, μια και το έθεσες. Στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι υποχρεωμένα τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να φοράνε τη μάσκα τους. Εάν κάποιο παιδί δηλώσει ότι εγώ ήμουν σε επαφή με τον τάδε συμμαθητή μου που νόσησε χωρίς μάσκα, ακολουθεί το πρωτόκολλο της στενής επαφής όπως γνωρίζουμε ότι είναι επιβεβλημένο? Δυστυχώς αυτό θα πρέπει να υπάρξει σχετική και επικοινωνία και με τον ΕΟΔΗ και με την πολιτική προστασία. Okay, δηλαδή, κανονικά δηλαδή το παιδί πρέπει να μείνει 10 μέρες σπίτι, γιατί πλέον ορίζεται στενή επαφή, όχι ενδοσχολική πλέον, ναι, δηλαδή ξεφεύγει λίγο. Μιλάμε τώρα για δύο συμμαθητές που ναι, μένουν πάνω στο ίδιο σχολείο, αλλά π.χ. το προηγούμενο βράδυ είχαν κοιμηθεί στο ίδιο σπίτι γιατί κάνανε sleepover. Πώς λέγεται, πιτζάμα. Ναι, πιτζάμα πάρτι. Πιτζάμα αυτό ξεφεύγει από την. Καλό είναι να είναι. Σχολικής μονάδας. Ναι. Δηλαδή, αυτό το ακούμε συχνήθως από πολλούς γονείς αυτό και από μαθητές. Τι σου λέει, ήταν συμμαθητές. Άρα ενημερώνω το σχολείο. Το παιδί αυτό πάει κανονικά σχολείο, νοσεί. Και μπορεί εκεί πέρα να γίνει διασπορά. Το παιδί αυτό δεν έχει νοσήσει επειδή στο σχολείο μέσα τηρούνται όλα τα μέτρα. Έχει νοσήσει για το προηγούμενο βράδυ, ήμασταν χωρίς μάσκες, πέρασαμε πολλές ώρες μαζί. Mm. Άρα λοιπόν δεν είναι ενδοσχολική η επαφή τους, mm-hmm. μόνο. Είναι προσωπική επαφή. Είναι προσωπική επαφή. Και θα ήταν καλό γενικά αυτά να δίνονται στην πολιτική προστασία και στον ΕΟΔΗ και να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Γιατί αυτά τα κρύβουμε. Λέμε, α, δεν τα λέω στον ΕΟΔΗ, δεν το λέω στην πολιτική προστασία, ξέρω τι πρέπει να κάνω μόνος μου. Και εκεί πέρα μετά συναντάμε διασπορά. Mm-hmm.
πρέπει να, το παιδί αυτό να μείνει 10 μέρες στο σπίτι. Το ξέρω, είναι δύσκολο για το γονέα. Γι' αυτό υπάρχουν και οι γονικές άδειες, θα τα πούμε αυτά. Είναι δύσκολο για ένα γονέα να κρατήσει το παιδί 10 μέρες σπίτι, αν δεν νοσεί, γιατί έχει τη δουλειά του, έχει τις υποχρεώσεις του. Εγώ τον αντιλαμβάνομαι τον γονέα. Όμως πρέπει λίγο να αντιληφθούμε ότι δεν φταίει σε κάτι και ο διπλανός μας. Και με την οτροπία, εντάξει, του βάλω μια μάσκα και δεν θα τη βγάλει, δεν βοηθάμε. Όλοι ξέρουμε ότι τη μάσκα καθολικά, κατά 90% δεν την τηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, λόγω του ότι δεν γίνεται καθολικά όλη τη μέρα. Θα φας, θα πιείς, θα βγεις να πάρεις μια ανάσα. Τα παιδιά κάνουν και διαλύματα μάσκα στο σχολείο, έτσι, 1/4. Α, για πες μας, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, τα παιδιά λοιπόν μέσα από το πρωτόκολλο είναι υποχρεωμένος ο εκπαιδευτικός, εκτός ότι τα παιδιά βγαίνουν πιο τμηματικά σε διαλύματα. Υπάρχει και το 15 λεπτό που τα παιδιά δεν φοράνε μάσκες και βγαίνουν τμηματικά σε αυτά τα διαλύματα. Α, μάλιστα. Εκπαιδεύονται στην... ουσιαστικά υπάρχει μια αυστηρή εκπαίδευση στο ότι εδώ φοράω μάσκα, εδώ δεν τη φοράω. Εντάξει, τώρα το παιδί, ειδικά στις μικρές ηλικίες, στα νηπιαγωγεία, τώρα τη μάσκα την πετάμε, την ξαναφοράμε. Ναι. Ναι, μεν τα λέμε ουτοπικά και ωραία, και ωραία και τα πρωτόκολλα, σωστά είναι τα πρωτόκολλα, αλλά η πραγματικότητα λίγο διαφέρει. Τώρα, το παιδί στο νηπιαγωγείο που θα τρέξει, θα παίξει, θα βγει και θα ξεσαλώσει την ώρα του διαλύματος, τη μάσκα την έχει βγάλει, την έχει πετάξει, την έχει ποδοπατήσει. Όσο μικρότερο είναι και όλος το παιδί, φαντάζομαι τόσο πιο... βέβαια. Δύσκολο. Και μετά πάει να την ξαναβάλει. Στο λύκειο, τώρα κοροϊδευόμαστε, η μάσκα είναι πάντα το καλύτερο, το καλύτερο στόμα. Άρα, λοιπόν... εντάξει, okay, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Υπάρχει ολονών η ανοχή, γιατί όλοι είμαστε κουρασμένοι. Όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είμαι κουρασμένος από όλο αυτό. Αλλά τουλάχιστον να επικοινωνούμε σωστά την πληροφορία για να προφυλάσσουμε και τον δίπλα μας. Γιατί ο δίπλας μας είναι ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να ανοίξει σε ευπαθή ομάδα και να μην το ξέρει. Μπορεί ο γονέας του να ανοίξει σε ευπαθή ομάδα και εμείς να μην το ξέρουμε. Άρα λοιπόν, okay, το κάνουμε λάθος, αποδεκτός, σωστά το κάνουμε λάθος. Εγώ είμαι μαζί με τα παιδιά σε αυτό, τα καταλαβαίνω, αλλά ενημερώστε. Η ενημέρωση σώζει. Γι' αυτό βλέπουμε και όλα αυτά που βλέπουμε, γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Λοιπόν, και ξεκίνησες να μας λες τι ισχύει στη μη υποχρεωτική εκπαίδευση, στους παιδικούς σταθμούς και βρεφονιπιακομεία. Μπράβο! Μπράβο! Ακριβώς. Παιδικούς, βρεφονηπιακούς, καθαρά βρεφικούς κτλ. Εκεί πέρα τώρα τι γίνεται. Τα παιδάκια δεν φοράνε μάσκες. Και οι εκπαιδευτικοί εκεί, οι βρεφοκόμοι, μπορούν να φοράνε προσωπίδες, γιατί υπάρχει χυλαγνωσία. Οπότε λοιπόν, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ρευστά. Δεν μπορούμε να κρίνουμε στενή επαφή με αυτή την έννοια. Γιατί ένας βρεφοκόμος που μπορεί να έχει 10 μωράκια που δεν φοράνε μάσκες και τα μωράκια, η βρεφοκόμος δεν μπορεί να φοράει μάσκα. Πρέπει να φοράει κατά κύριο λόγο προσωπίδα, γιατί τα παιδάκια εκεί πέρα αναγνωρίζουν το πρόσωπό της. Δεν υπάρχει ακόμα ο λόγος. Άρα ένα μωράκι να νοσήσει, δεν υπάρχει τώρα. Είναι όλες στενές επαφές. Εκεί πέρα το πρωτόκολλο λίγο διαφοροποιείται. Ναι. Οι βρεφοκόμοι, οι παιδικοί σταθμοί, έχουν να ενημερώσουν ουσιαστικά την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, η οποία με τη σειρά της ουσιαστικά δίνει την πληροφορία στον ΕΟΔΗ. Και εκεί πέρα είναι λίγο διαφορετική η χνηλάτιση. Τι γίνεται, εκεί πέρα εμπλέκεται και η πολιτική προστασία. Δηλαδή, έχουμε ένα παιδάκι ή έναν εκπαιδευτικό θετικό. Άσχετα με το αν υπάρχει εμβόλιο στους εκπαιδευτικούς ή όχι, έτσι. Άλλο κομμάτι αυτό. Εκεί πέρα λέει, κλείνουμε με 2 κρούσματα μέσα στο τμήμα. Λογικό, λογικότατο, να είναι λίγο τα πράγματα πιο ρευστά. Αλλά τι κάνουν οι περισσότεροι υπεύθυνοι COVID και είναι ολόσωστο και πολύ ορθό αυτό που κάνουν. Δίνουν μία λίστα με όλα τα παιδάκια του τμήματος, ως στενές επαφές. Και ουσιαστικά κλείνει για ένα δεκαήμερο το τμήμα. Είναι λογικό, γιατί δεν υπάρχει μάσκα. Και σε αυτές τις ηλικίες δεν μπορείς να πεις κοντινή θέση, μακρινή θέση. Mm-hmm. Εκεί όλα αναμειγνύονται μεταξύ τους, παίζουν όλα μεταξύ τους. Δεν μπορείς να αυστηροποιήσεις το πλαίσιο. Τα
του κάθομαι σε ένα τραπεζάκι. Εκεί τα παιδάκια είναι διάσπαρτα, ειδικά εκεί πέρα τώρα στα... Αν τα δεις, πραγματικά πρέπει μια μέρα να τα δεις. Δηλαδή θα τα λατρέψεις. Σε μεταβρεφικό τμήμα είναι εκεί 15 μικρούλικα, εκεί 2 ετών, 2,5-3. Μιλάνε, δεν μιλάνε. Δεν ξέρω αν θα αντέχα τόσο μωρά μαζί με. Είναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι κάνουν έργο αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί εμείς να τους υποτιμούμε και να λέμε νταντάδες, το ακούω συχνά. Κάνουν έργο, έργο. Τι να οριοθετήσεις αυτά τα μωρούλια. Δεν μπορείς. Αυτά πιάνουν το ένα, σαλιώνουν. Πιάνουν στόμα, το άλλο. Ναι. Και αυτά τώρα τα μαθαίνουν όλα με το στόμα. Όλα τα μαθαίνουν, δηλαδή ό,τι πιάσουν κατευθείαν θα πάει. Είναι η φύση τους τέτοια. Άρα λοιπόν εκεί πέρα δεν μπορούμε να κρίνουμε στενή επαφή. Εκεί το ορθό είναι να κλείνει το τμήμα 10 μέρες. Γιατί θα υπάρξει μετάδοση. Το πολύ στα δύο κρούσματα, δηλαδή κλείνει τελείως όλο το τμήμα. Ναι, κλείνει επίσημα, αλλά αν δοθούν όλα τα παιδιά στενές επαφές, κλείνει δεκαήμερο όλο το τμήμα, που για μένα είναι ορθό να γίνει αυτό στους παιδικούς βρεφικούς σταθμούς. Λοιπόν, και τώρα, αφού αναλύσαμε τι γίνεται εάν βρεθεί το κρούσμα, θέλω λίγο να πάμε στο τι πρέπει να γίνει για να γυρίσουν τα παιδιά που έχουν βγει θετικά στις σχολικές μονάδες. Α, πάλι έχουμε διαφοροποίηση. Πολύ σωστή ερώτηση. Για πες μας. Τα παιδιά που έχουν βγει θετικά, άκου τώρα τι γίνεται, δεν ξανακάνουν τεστ. Ούτε οι εκπαιδευτικοί αν βγουν θετικοί. Γιατί υπάρχει ουσιαστικά η οδηγία ότι ανίχνευση νεκροϋπολείμματος, κάποιες... Το τεστ είναι αντικειμενικό, το έχω ακούσει και εγώ να το λένε πολύ συχνά. Κάποιες μέρες μετά, άρα λοιπόν δεν υπάρχει υποχρέωση να γίνει τεστ και μάλιστα λέει η ΟΔΗ δεν συνίσταται τεστ. Αν υπάρχει απειρεξία τις τρεις τελευταίες μέρες. Αν υπάρχει πυρετός, σημαίνει ότι έχουμε ενεργή λίμωξη, ακόμα υποάζει ο ιός μέσα μας, επικοινωνούμε με τον θεράποντα γιατρό μας. Και παραμένουμε κι άλλο σε καραντίνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Άλλες 4 μέρες λέει το πρωτόκολλο, 14 μέρες, αλλά μετά βλέπει λίγο και ο γιατρός, μπορεί να υπάρξει εισαγωγή στο νοσοκομείο κτλ. Okay. Άρα λοιπόν, κατεβάζουν οι γονείς με τους δικούς τους κωδικούς τάξης, το ΑΜΚΑ, και αν το παιδί δεν έχει ταυτότητα, δηλαδή είναι κάτω από 12 ετών και δεν έχει ταυτότητα, υποχρεωτικά 12+ τα παιδιά έχουν ταυτότητα. Αν δεν το ξέρετε, οι γονείς σας το επικοινωνώ, δεν το επικοινωνούν συχνά στα σχολεία και αντιμετωπίζουν με τα θέματα που πάνε 13 και 14 και βγάζουν ταυτότητες από τα αστυνομικά τμήματα. Οπότε λοιπόν, 12+ τα παιδάκια έχουν ταυτότητα. Κάτω από 12 που δεν έχουν ταυτότητα, τους δικούς κωδικούς TaxisNet, το ΑΜΚΑ τους, και στο ταυτοποιητικό θα πατήσουν το άλλο μέσα από το gov.gr και θα το κατεβάσουν, το δίνουν στο σχολείο τους και για 6 μήνες υπάρχει απαλλαγή από self-test. Ναι. Κυκλοφορούν σαν εμβολιασμένα τα παιδιά. Ναι. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, στενές επαφές. Στενή επαφή. Στην υποχρεωτική εκπαίδευση κάνει rapid test για να επιστρέψει. Όχι self, rapid ή μοριακό αν κάποιος γονιός θέλει. Επιστρέφει με αρνητικό την 11η μέρα. Στους παιδικούς σταθμούς τώρα, αν η στενή επαφή είναι από τον παιδικό σταθμό, δεν κάνουν τεστ τα παιδάκια. Αν δεν έχουν συμπτώματα, την 10η μέρα πάνε κανονικά στον παιδικό σταθμό τους. Αν όμως είναι στενή επαφή του μπαμπά ή της μαμάς ή της γιαγιάς και του παππού, κάνουν υποχρεωτικό rapid για να επιστρέψουν την 11η μέρα. Α, δηλαδή στη μη υποχρεωτική εκπαίδευση. Στη μη υποχρωτική εκπαίδευση. Αν αυτό. Αν είσαι στενή επαφή κοινής στέγης που λέμε, κάνεις τεστ για να γυρίσεις. Ακριβώς. Αν είσαι απλά στις σχολικές μονάδες, μας έχει να μην έχει συμπτώματα. Ακριβώς. Να μην έχει συμπτώματα. Okay. Οπότε λοιπόν υπάρχει και σε αυτό ένα μπλέξιμο, γιατί κάποιοι. Κάποια σχολεία ιδιωτικά ζητάνε τεστ. Οι γονείς, κάποιοι γονείς είναι πιο ενημερωμένοι με το πρωτόκολλο και σου λέει γιατί να κάνω τεστ με ένα άλλο μου παιδί. Και γίνεται ένας χαμός. Τώρα, στον ιδιωτικό τομέα, επειδή υπάρχει και ο ιδιώτης, αν θέλετε να κάνετε τώρα ένα τεστ για την πιο ομαλή λειτουργία του σχολείου, κάντε το. Που έτσι κι αλλιώς, άμα ήταν δική σας στενή επαφή, θα το κάνατε, ο γονείς. Εντάξει. Δηλαδή, μην είμαστε πάντα πολύ αντιδραστικοί. Ας είμαστε και λίγο. Ας τσουλάμε και λίγο με κάποιες οδηγίες. Και να ενσωματώνεται πάλι στο σχολικό περιβάλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία.
Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί μιλάμε ήδη μισή ώρα. Αλλά θέλω λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα να δούμε αν θέλεις κάτι άλλο να μας επισημάνεις, το οποίο δεν μου έρχεται εδώ στο μυαλό να σε ρωτήσω. Εμβολιασμένες στενές επαφές. Α, μπράβο. Γενικά είναι καλό την ημέρα που βρέθηκε ο θετικός και την 7η μέρα να κάνουν τεστ. Εντάξει, το πρωτόκολλο του ΙΟΔΗ είναι λίγο πιο αυστηρό, λέει την 0, 5 και 7η μέρα. Εντάξει, λίγο πιο χαλαρά, την 0, δηλαδή την μέρα που βρέθηκε θετικό το κρούσμα μας. Κάνουμε όλοι ένα τεστ να δούμε πώς εμείς το μεταφέραμε και δεν το ξέρουμε, γιατί ως εμβολιασμένοι μπορεί να μην φέρουμε συμπτώματα, να μπλοκάρει το οικόμος φορτίο και να έχουμε κάνει εμείς τη μετάδοση. Και την 7η που πολύ πιθανό να έχει κάτι εκδηλωθεί. Okay. Προσωπική άποψη, την 10η μέρα, όχι την 7η. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θέλω να πάρετε και ένα καφεδάκι, να φτιάξετε, αν έχετε πιει ήδη το πρώτο, θέλω να φτιάξετε όλοι ένα δεύτερο. Σας δίνω αυτά τα 5 λεπτά να συγκροτηθούμε κι εμείς εδώ και γυρνάμε να συνεχίσουμε να συζητάμε όλα αυτά τα πολύ ωραία και ενδιαφέρον θέματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς, παρέα εδώ με την Αλκιστή. Στο night club μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ με πλησιάζει ένας κύριος και εγώ του λέω τότε λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή δεν έχω το μαγιό να κάνω πένα. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή μου χαμογελάει ένας άρρωος. Έχω δίπλα μου την προπονήτρια της ομάδας Παμπέδων του Πανιωνίου, την κυρία Φωτεινή Πόγκα. Καλησπέρα. Δίπλα μου είναι μία από τις προπονήτρες του τμήματος ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου, η κυρία Βίκυ Αλιπράτη. Είναι κοντά μου ο προπονητής του ΖΑΟΝ, ο Κώστας Λιώσης. Είναι κοντά μας η διεθνής πωλήστρια και αθλήτρια του Ολυμπιακού, Ελευθερία Πλευρίτου. Κοντά μου η προπονήτρια της ομάδας Αργυρούπολης, η κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Πανερθραϊκού, τον κύριο Μιχάλη Χατζιπέρο. Κοντά μας είναι η προπονήτρια του Πανιωνίου, η Κατερίνα Οικονόμου. Κοντά μας είναι ο αρχηγός ομάδας του Πανιωνίου, ο Άγγελος Καρακίτσος. Είναι κοντά μου ο προπονητής του Κέρκη, ο κύριος Χρήστος Ντόζης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της ομάδας Αργυρούπολης, ο κύριος Μινάς Βρετός. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Βουρδέρη. Κοντά μου είναι ο προπονητής του Μιλώνα, ο Παναγιώτης. Βρίσκομαι ανάμεσα στον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χαράλαμπο Τσιόκα. Έχω δίπλα μου τον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χρήστο Ρουμιάν. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Γαρίφαλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Beach Polo. Δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Μίλωνα, ο κύριος Μιχάλης Αγγελαρίδης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Μίλωνα, ο κύριος Μανώλης Καλημεράκης. Βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο προπονητές, τον προπονητή του Πανιωνίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιάννακα, και τον προπονητή της Σκύρου, τον κύριο Θανάση Δαλακλίδη. Δίπλα μου είναι η προπονήτρια της Νίκης Αμαρουσίου, η κυρία Έφη Μαρτσουκάκη.
Κοντά μας είναι ο προπονητής του Ικάρου Νέας Σμύρνης, ο Φώτης Καρακώστας, από το Σιρήνη Δημοτικό Στάδιο για το NSTV, Ανδρέας Λεκάκης. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Έχουμε το Χαρίδημο, το γνωστό καραγκιοζοπαίκτη. Μαζί μας έχουμε τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Παπαϊωάννου. Μαζί μας έχουμε τη σοπράνο Έλληνα Στασοπούλου. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Ροζερβάκη. Μαζί μας είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδος. Είμαι η Ίτσα Σακτιανάντα. Μαζί μας είναι η Σμάρο Κοσμάογλου. Έχουμε τον Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμι. Έχουμε τον πρέσβη των Ινδιών στην Ελλάδα, Τσέγουανγκ Τόπ 10. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Καλυθέας, Θεόφιλο Καστανίδη. Ο Δημήτρης Κάρναβος, ο Δήμαρχος Καλυθέας, είναι μαζί μας. Κυρία Σουλτάνα Σοφρονίου, είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Τα Εμβριώτικα» της Παμαγιαλίτισσας. Κοντά μας είναι ο κύριος Λάκης Βίγκας. Μαζί μας έχουμε τον Κάντερ Ζίογλου. Κυρία Νίκη Σταύρου, η διευθύντρια των εκδόσεων Καζαντζάκη. Ο Ηλίας Κατσιάμπας, υπεύθυνος του Ομακοίου Τρικάλων και Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Ο Δημήτριος Τσεπάρος. Μαζί μας είναι ο υπεύθυνος του Ομακοίου Πειραιά, ο Κωνσταντίνος Δημελής. Η Νίκη Φούφα, ο Γιώργος Ξινός. Κοντά μας έχουμε την Ελένη Κωσιφίδου. Μαζί μας είναι ο Φίλιππος Κάκαρης. Η Ελένη Σακισλίν, ο Γιώργος Γιώνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου. Κοντά μας έχουμε τη Χριστίνα Γεωργιάδου. Η Ελπίδα Μιναδάκη είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε το Σοκράτη Ματζουράνη. Κοντά μας είναι η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η Μαρία Ανδρούτσου. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Ζικόπουλος. Ο κύριος Νίκος Σταβουλάρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Ευθύμιος Προχετές. Βρίσκεται κοντά μας η πρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Φρασουά Αντριέ. Μαζί μας έχουμε τη Σοφία Λουκέρη. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας έχουμε τον Κωστή Παρά. Μαζί μας έχουμε τη Χρύσα Σαραντοπούλου. Μαζί μας έχουμε το. Εδώ είμαστε πάλι και επιστρέψαμε. Δεν σας άφησα πολλή ώρα μακριά μας, γιατί ξέρω ότι δεν αντέχετε. Θέλετε να είστε συνέχεια στην παρέα μας και να μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, έτσι λίγο να τα ξαναπούμε από την αρχή για να μην ξεχνιόμαστε. Μας παρακολουθείτε κάθε Σάββατο στις 12 η ώρα την εκπομπή The Reason Why με τη Λιάννα Τζιμοπούλου, την υποφαινόμενη, μέσα από τη συχνότητα του nstv.gr, κάθετος NSTV Live. Εκεί πέρα έχει και chat, μπορείτε να μας γράψετε όλα σας τα σχόλια, τις εντυπώσεις, τις απόψεις σας, τα πάντα. Περιμένουμε όλα να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε εδώ πέρα μαζί. Ανυπομονώ να δω τι θα μου γράψετε σήμερα. Λοιπόν, και έτσι για να ανακεφαλαιώνουμε λίγο στα γρήγορα, σήμερα στην παρέα μας η εκπαιδευτικός Γιαννοπούλου Άλκηστη. Αγαπημένη, την ξέρετε, την έχετε μάθει πλέον για τα καλά στην παρέα μας, όπου ουσιαστικά πλέον με το άνοιγμα το σχολείο εν μέσω πανδημίας, την καλέσαμε για να μας εξηγήσει τα πρωτόκολλα τα οποία ουσιαστικά ισχύουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε όλοι να είμαστε σωστά ενημερωμένοι, προκειμένου να διαφυλάξουμε την υγεία μας και την υγεία των διπλανών μας. Αφού αναλύσαμε τα πρωτόκολλα, έρχομαι λίγο να σου κάνω μία ερώτηση που το ξέχασα πριν και το σκεφτόμουν τώρα στο διάλειμμα και έχω να πω. Σήμερα οι περισσότεροι γονείς είναι εμβολιασμένοι. Γεγονός το οποίο δεν τους θέτει σε καραντίνα. Επειδή έχουν κάνει τις δόσεις τους και πιθανόν δεν έχουν νοσήσει. Εντάξει, αν έχουν νοσήσει, μπαίνουν και αυτοί σε καραντίνα, όπως ξέρω, σωστά. Ναι, 10 μέρες. Ωραία. Θέλω να μας πεις, όμως το παιδί το οποίο νοσεί θα μείνει 10 μέρες καραντίνα και μπορεί το παιδί να είναι αρκετά μικρός ηλικία. 6, 7, 3, 2, 4 ετών. Mm-hmm. Θέλω να μας πεις, σε αυτή την περίπτωση, ο γονέας, τι μπορεί να δικαιούται κάποια άδεια, πώς μπορεί να μείνει σπίτι. Και ταυτόχρονα να μην χάσει και τα εισοδήματά του, έτσι ώστε να μπορέσει να φροντίσει το παιδί του, αλλά να μην χάσει και τα εισοδήματά του. Τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει κάτι δηλαδή που να προβλέπει ο νόμος? Λοιπόν, υπάρχει ο νόμος 4682 του 20. Σημειώστε, 4682 του 20. Να μπείτε να τον δείτε. Τα λέει εκεί έξω, γράφτε. Τα λέει αρκετά αναλυτικά. Είναι μια διαδικού σκοπού που δίνεται για ένα παιδί το οποίο νοσεί. Είναι ένας από τους δύο γονείς, είναι γονεϊκή άδεια. Μπορεί να πάρει, να αιτηθεί έτσι αυτής της άδειας. Αυτή η άδεια δίνεται τμηματικά, ανά 4 μέρες, οι οποίες, αν και εγώ το έχω αντιληφθεί σωστά, είναι 2 μέρες του φορέα που εργαζόμαστε, μία μέρα του κράτους, μία μέρα κανονικής άδειας και γίνεται κύκλος, δηλαδή 10 μέρες το παιδί. Δύο μέρες από το κράτος, δύο μέρες από το. Άμα το δούμε στις 10 μέρες, βγαίνει 6 μέρες ο εργοδότης, 2 το κράτος, 2 κανονικής. Mm-hmm. Κάπως έτσι βγαίνει αυτή η άδεια. Ωραία.
Οπότε δεν χάνουν 100% το εισόδημά τους και μπορούν να βρίσκονται και εκεί για το παιδί τους. Ακριβώς. Αυτή την Τέλειο. Άδεια λογικά, είτε με το θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, πολλοί εργοδότες ζητάνε και μια βεβαίωση από την πολιτική προστασία ότι όντως το παιδί νοσεί. Αν κατεβάσουν και το πιστοποιητικό νόσης του παιδιού, δηλαδή υπάρχει αποδεικτικό ναι, ότι το παιδί νοσεί, την καταθέτουν και θεωρητικά παίρνουν την άδεια ειδικού σκοπού. Είναι αυτός ο νόμος, κρατήστε τον, γιατί πολλοί εργοδότες μας λένε δεν τον ξέραμε καν αυτόν τον νόμο. Δηλαδή ναι, το έχουμε ακούσει και από γονείς και από εργαζόμενους. Μας λένε δεν είχαμε ιδέα. Οπότε αυτό είναι, δείτε το, ψαχτείτε γιατί όντως δικαιούστε άδεια. Και πρέπει να είσαστε κι εσείς ενημερωμένοι τι θα κάνετε στην περίπτωση που σας τύχει, χτύπα ξύλο, κάτι τέτοιο. Αρκετά σημαντικό, συγγνώμη. Λοιπόν, και τώρα θέλω να πάμε λίγο από την άλλη πλευρά. Πριν περίπου, πόσο καιρός πάει, νομίζω περίπου 2-3 εβδομάδες πάνε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κοντά στις 24 Σεπτέμβρη, όπου είχε ξεσπάσει ένας τεράστιος σάλος όσο αφορά έναν γονέα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έστειλε το παιδί του στο σχολείο και χωρίς self-test και χωρίς μάσκα. Και είχε το θράσος, θα χαρακτηρίσω εγώ, να μηνύσει τη διευθύντρια του σχολείου, επειδή η διευθύντρια απαγόρευσε το παιδί να εισέλθει στη σχολική μονάδα. Θέλω λίγο να μας εξηγήσεις ποια είναι η ψυχολογία, αν μπορείς, των γονέων και για ποιο λόγο δεν θέλουν να συμμορφωθούν με τους εισαγωγικά κανόνες, πρωτόκολλα, πρωτόκολλα, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η φετινή σχολική χρονιά για τα παιδιά τους. Λοιπόν, αυτά όλα είναι κατάλοιπα κακής παιδείας που λέω εγώ. Αυτά όλα πληρώνουμε μια παιδεία που είχαμε πριν πολλά χρόνια και που εξακολουθούμε να έχουμε όταν στα παιδιά μας δίναμε μια στήρα παπαγαλία να μάθουν τι λέει ο Ηρόδοτος και ένα και να κάνουν δύο και δεν τους αναπτύξαμε ποτέ καμία κριτική σκέψη. Υπάρχουν οι αρνητές του ιού ακόμα. Δεν είναι πολλοί, αλλά υπάρχουν. Και απλώς όταν έχουμε παιδί με γονέα και σχολείο, δηλαδή υπάρχει αυτή η σχέση, γίνεται πιο έντονος αυτή η άρνηση του γονέα να δεχτεί τον COVID. Τώρα, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αρνητής. Ο Φρόιντ μίλαγε για έναν μηχανισμό άμυνας που λέγεται άρνηση. Όταν ένας άνθρωπος, δηλαδή, βιώνει ένα έντονο στρες και ένα έντονο άγχος, υπολειτουργούν ουσιαστικά οι γνωστικές του λειτουργίες και αρνείται να δεχτεί την πραγματικότητα. Mm-hmm. Αρνείται να δεχτεί ότι υπάρχει κάτι το οποίο του απειλεί τη ζωή. Μία θεωρία είναι αυτή. Μετά έχουμε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει έντονο στην Ελλάδα, το ναρκισσιστικό σύνδρομο. Ότι ουσιαστικά εγώ τι κάνω, φέρω μία διαφορετική γνώμη από αυτό που φέρουν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί με αυτόν τον τρόπο ξεχωρίζω και μπορώ να δείχνω και πιο έξυπνος. Με αυτόν τον τρόπο. Ότι εγώ δεν οχλαγωγούμαι. Ότι θέλω να ακολουθήσω τη μάζα. Ουσιαστικά. Δεν ακολουθώ τη μάζα. Έχεις δει αυτό το πρόβατα μπε. Το έχω δει στο Facebook και γελάω πάρα πολύ αυτό. Που ουσιαστικά αυτοί τι κάνουν, λένε όλους τους άλλους πρόβατα, ακολουθούν τη μάζα και εγώ ξεχωρίζω από αυτή τη μάζα. Είναι επίσης παθολογικό σύνδρομο αυτό, σύμφωνα με τον Φρόιντ. Υπάρχουν όμως και οι αντισυστημικοί, οι οποίοι τι σου λένε, όλα είναι μία παγκόσμια σκευωρία. Και αυτό θα το δεις πάρα πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους. Πήγε τσολιάς στο δικαστήριο. Α, ναι, πάλι με τον αρνητή γονέα στο πύργο, αν δεν κάνω λάθος. Πήγε ναι. τσολιάς στο δικαστήριο. Τι θέλει εκεί πέρα να μας δείξει αυτός ο άνθρωπος με αυτή την ενδυμασία. Αυτό δεν είναι ένας τρελός άνθρωπος που χαχαγελάμε με αυτό που έχει κάνει. Αυτός ο άνθρωπος φέρει από πίσω του μια ολόκληρη ιδεολογία και μια κουλτούρα. Είναι ένας άνθρωπος αντισυστημικός, ο οποίος τι σου λέει, ότι όλο αυτό είναι μια παγκόσμια συσκευωρία και θέλουν όλοι αυτοί να μου καταστρέψουν τη γλώσσα, τη χώρα. Θέλουν να μας κάνουν κακό, θέλουν να μας υποτάξουν, να μας υποδηλώσουν. Όλο αυτό δηλαδή από πίσω του έχει πολύ βαθύ κοινωνικό πρίσμα, mm-hmm. το οποίο δεν πρέπει αυτά να τα αγνοούμε, πρέπει να τα μελετάμε. Μετά υπάρχει συναισθηματική συνοχή. Τι είναι η συναισθηματική συνοχή? Εμένα όλο αυτό, για παράδειγμα και εγώ και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος, περάσαμε από αυτό το στάδιο. Ξαφνικά μας βάλανε
σε ένα lockdown, μας πήρανε τη ζωή, και γιατί κι εγώ έτσι ένιωθα, γιατί δεν το ένιωθα. Μου πήραν τη ζωή, δεν είχα δραστηριότητες, δεν είχα διασκέδαση, δεν μπορούσα να βλέπω τους φίλους μου. Είχα άρνηση, mm-hmm. πολύ μεγάλη άρνηση. Και βέβαια σε αυτό, στο ότι ξαφνικά μου τα αποκόπτουν όλα, οπότε με διαλύουν από, από τη συναισθηματική συνοχή μου, φταίνε εν μέρη και οι επιστήμονες. Το οποίο δεν μου αρέσει να το λέω. Είμαι πραγματικά 50-50 σε αυτό που θα σου πω. Φταίνε οι επιστήμονες γιατί ενώ ήταν κάτι πάρα πολύ καινούριο, δεν είχαν ακόμα τη γνώση του τι είναι αυτό το πράγμα που μας έχει έρθει. Εντάξει, βέβαια οι μελέτες τώρα είναι λίγο πιο ολοκληρωμένες και είναι οι γραμμές κάπως πιο σωστές. Δημιουργήσανε πολλή αμφιβολία στον κόσμο. Φοράτε μάσκα, δεν φοράμε μάσκα. Μάσκα μόνο οι ασθενείς, μάσκα μόνο οι ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή μέχρι να πάρουν μια γραμμή. Εντάξει, ήταν κάτι καινούριο που ουσιαστικά όλοι, σε όλα τα επίπεδα, ψαχνόμασταν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ακριβώς. Επειδή όμως δεν υπήρχε αυτή η γραμμή, αναβδομάδα είχαμε άλλη ενημέρωση, το οποίο προκάλεσε στον κόσμο σύγχυση. Mm-hmm. Δηλαδή και εγώ στις αρχές, όταν πρωτοδημιουργήθηκε η πανδημία, δεν θα στο κρύψω, έλεγα δεν θέλω να βάλω μάσκα. Ακόμα δεν θέλω να βάλω μάσκα με το ζόρι τη φοράω. Τι εννοείς? Τι εννοείς? Σωστό κι αυτό. Μόλις γλύξει η πανδημία, θα ανάψω ένα βωμό στην αυλή του σπιτιού μου και θα τις καίω. Θα καίω τις μάσκες. Σωστά. Δηλαδή, φαντάσου, αλλά στις αρχές, δηλαδή και εγώ το είχα δει λίγο ότι δεν θέλω να μου φορέσουν μάσκα. Είμαι υγιέστατη. Δεν τη χρειάζομαι τη μάσκα. Ναι. Μετά από δικό μου προσωπικό ψάξιμο και μελέτη και στη χρήση της μάσκας και αυτά, είδα ότι όντως η μάσκα είναι χρήσιμη και κάπως την αποδέχτηκα. Βέβαια, μετά το γύρισα σε ένα άλλο άκρο, όταν βγάλαμε τις μάσκες, δεν ήθελα να βγάλω μάσκα. Mm-hmm. Ιδρυματοποιήθηκα. Δηλαδή, ψυχολογικά όλο αυτό θα φέρει πολλά στον άνθρωπο. Τα περιμένουμε. Έχει φέρει ήδη πολλά. Εν μέσω πανδημίας βγήκανε ξυλοδαρμοί, κακοποίησεις, λεκτική βία, σωματική βία, ανθρώπινα δικαιώματα. Βγήκανε πολλά, γιατί τώρα με την πανδημία που είναι όλα και κλεισμένα, ήταν η ώρα τους να κάνουν... Φουντώσανε. Mm-hmm. Υπό άλλες συνθήκες μπορεί ο ήταν άνθρωπος... Ήταν η αφορμή ουσιαστικά που έκανε το trigger... Αυτό, για να πάει η Ελλάδα λίγο πιο μπροστά που το χρειάζεται. Χρειάζεται, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς ήταν πίσω σε όλα αυτά. Πολύ πίσω. Τώρα ευτυχώς τα επικοινωνούμε κάπως καλύτερα. Η πανδημία βοήθησε. Αλλά ήταν αυτή η διαταραχή της συναισθηματικής συνοχής. Ήταν λογικό. Είναι λογικό, δηλαδή τους καταλαβαίνω. Απλά αυτό σε συνδυασμό με μια πολύ κακή εκπαίδευση που έχουμε λάβει ως πολίτες σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουμε λάβει ευρωπαϊκή εκπαίδευση, έτσι. Κοίταξε, γιατί λέμε. Πέρα από την εκπαίδευση, εγώ θα το θέσω και στη λάθος ενημέρωση. Γιατί πιστεύω ότι κατά κύριο λόγο όσο αφορά την πανδημία, υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση στο τέλος. Δηλαδή, ο καθένας έχει πρόσβαση σε άπειρα site, βιβλιοθήκες, τηλεοράσεις, κανάλια, ειδησιογραφικά ρεπορτάζ. Ειδησιογραφικά ρεπορτάζ. Οι πηγές είναι τόσες πολλές και ο καθένας πλέον μπορεί ελεύθερα να βγαίνει στο ίντερνετ και να λέει τη γνώμη του, την άποψή του, τα πιστεύω του, που και... Ο άλλος που κάθεται και διαβάζει και διαβάζει και διαβάζει, νομίζω ότι στο τέλος καταλήγει να μπερδεύεται περισσότερο και να μην ξέρει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στο τέλος της ημέρας. Κοίτα να δεις, αυτό συμφωνώ απόλυτα. Όμως εγώ θα στο τονίσω και θα στο ξαναπώ ότι επιμένω στο σχολείο. Το ξέρετε από την προηγούμενη εντάξει, φορά. Σίγουρα, η εκπαίδευση... Είναι... Το σχολείο για μένα είναι το πρώτο πράγμα. Μάλλον έχω υγεία σχολείο. Νομίζω αυτά τα δύο πάνε... Έχω παιδεία, είναι το πιο βασικό σε όλη μας την καθημερινότητα. Αν έχω παιδεία, είμαι γιατρός, είναι αυτό που λέω πάντα, πάντα. Δηλαδή, όποιος με έχει και στο Facebook φίλοι, θα δει ότι εξυπνώ τον ρόλο της εκπαίδευσης όσο τίποτα άλλο. Αυτό όλο οφείλεται στο ότι δεν έχουμε κριτική ικανότητα. Το ξέρω ότι είναι άσχημο αυτό που λέω. Δεν έχουμε κριτική ικανότητα οι Έλληνες πολίτες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Και δεν φταίει ο Έλληνας πολίτης. Φταίει αυτό το σύστημα το οποίο μας έμαθε επί πολλά χρόνια πίσω στο βόλεμα, στον τάξη βγάλε το σχολείο τσαταπάτρα και θα σε βολέψω εγώ παιδί μου,
στο μέσο, στο εύκολο, στο λάδι, στον καθηγητή. Ο καθηγητής πω πάντε να του βάλω όλα 10, ποιος τον ακούει το γονέα. Όλη αυτή η νοοτροπία μας έφερε εδώ που μας έφερε. Στο ότι δεν μπορούμε να φιλτράρουμε. Mm-hmm. Και μετά έχουμε και τους γιατρούς μας, οι οποίοι έχουν γίνει κάποιοι τηλεπερσόνες. Περισσότερο από τη γιατρή. Περισσότερο από τη γιατρή. Προσωπικά εκτιμώ απίστευτα τον κύριο Τσιόδρακη. Για μένα κακώς έχει αποσυρθεί. Αποσύρθηκε άνθρωπος γιατί είναι γιατρός, λοιμοξιολόγος και σου λέει: εμένα αυτό είναι η δουλειά μου, το επάγγελμά μου, και αποσύρθηκε. Και λάθος, γιατί έκανε πραγματικά μια πολύ ωραία ενημέρωση ο κύριος Τσιόδρας. Τι γίνεται ουσιαστικά. Υπάρχει ξύλινος λόγος. Μπαίνω δηλαδή να δω ειδήσεις με τους γιατρούς να θέλουν να μας εξηγήσουν το εμβόλιο. Δηλαδή αυτά που ακούω για το εμβόλιο, έχω ανατριχιάσει. Και δεν τα λένε σε ένα απλό κατανοητό λόγο. Mm-hmm. Μιλάνε ξύλινο ιατρικό λόγο. Και μπερδεύουν και πολλές έννοιες μη κατανοητές για τους πολίτες. Που ο πολίτης δεν μπορεί να καταλάβει. Βρε άνθρωπε του Θεού, πες μου για το εμβόλιο. Ότι είναι ένα εμβόλιο όπως όλα τα άλλα εμβόλια. Όπως το εμβόλιο της μενιγκίτιδας, όπως το εμβόλιο της γρήπης, όπως το εμβόλιο για τον HPV. Χωρίς όπως... να θέλω να γίνω κακιά, όσο και να λέμε ότι είναι ένα εμβόλιο όσο όλα τα υπόλοιπα, πάντα θα υπάρχει το θέλω να αντικρούσω και να δημιουργήσω έναν σάλο. Οπότε θα βρω να πω κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό. Ναι. Δηλαδή, βγείτε και μιλήστε απλά. Είναι ένα εμβόλιο. Όπως όλα τα εμβόλια, έχει μια διάρκεια ζωής. Τα αντισώματά του είναι συγκεκριμένα. Ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, να καταλαβαίνει δηλαδή και από τον 90χρονο που πιθανόν δεν έχει την πλήρη μόρφωση που έχει ένας 20χρονος, μέχρι και τα όλες οι βαθμίδες οι κοινωνικές να μπορούν να καταλάβουν εάν και γιατί πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Μα εγώ θα σου πω το εξής, ότι ανακάλυψα πρόσφατα και έπαθα σοκ στα 30 μου, που πάω στην φαρμακοποιό και της λέω θα γράψουμε το εμβόλιο της γρήπης. Μου λέει γιατί αν το κάνεις από τώρα, μου λέει αν το κάνεις τώρα, μου λέει όλο το χειμώνα θα είσαι άρρωστη. Λέω και εγώ γιατί να είμαι άρρωστη όλο το χειμώνα. Μου λέει δεν το ξέρεις, μου λέει το εμβόλιο της γρήπης έχει 4 μήνες ζωής. Μου λέει γι' αυτό λέει το κάνουμε τέλη φθινοπόρου για να μας κρατήσει το χειμώνα που ουσιαστικά η γρήπη είναι σε έξαρση. Μετά σκοτώνεται λόγω καλοκαιριού, δεν αντέχει υψηλή θερμοκρασία. Και έχω μείνει σοκ. Ότι κάνω... COVID τα αντέχει όλα. Και εγώ, ναι, μα πραγματικά έπαθα ένα σοκ ότι κάνω μία φορά το χρόνο το εμβόλιο της γρήπης για 4 μήνες. Πίστευες δηλαδή ότι έγινε μεγαλύτερη διάρκεια. Ναι, πίστευα ότι είναι τίσιο, ότι το κάνω Σεπτέμβρη με Σεπτέμβρη. Κάπως έτσι εγώ το είχα στο μυαλό μου, φαντάσου. Θα ήθελα κάπου εδώ να αναφέρω, και θέλω παιδιά να το αναφέρω, γιατί το άκουσα τις προάλλες την ώρα που οδηγούσα στο ραδιόφωνο. Και ήμουνα ενθουσιάστηκε ξαφνικά, έφτιαξε η μέρα μου και θέλω να φτιάξει και δική σας ημέρα. Και θα ήθελα όλη αυτή τη συζήτηση περί COVID να την κλείσουμε με ένα χαρμόσυνο νέο το οποίο ακούστηκε για την Αμερικανική Φαρμακευτική Εταιρεία Merck, η οποία ανακοίνωσε ότι πρόκειται μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες να ζητήσει επίγουσα άδεια από τον FDA, την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής, για το πρώτο αντιϊκό χάπι κατά του COVID-19, το οποίο στις κλινικές δοκιμές της φάσης 3 έδειξε ότι μπορεί να μειώσει έως και 50% τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου. Το χάπι Molnupiravir χορηγείται 2 φορές τη μέρα επί 5 μέρες στους ασθενείς που πρόσφατα διαγνώστηκαν με λίμωξη COVID. Αν το φάρμακο εγκριθεί και κυκλοφορήσει, θα είναι η πρώτη θεραπεία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί ουσιαστικά πέρα από το εμβόλιο, το οποίο σε κάνει λιγότερο μεταδοτικό και σε προστατεύει σε ένα μεγάλο βαθμό, πλέον έχουμε πάει την επιστήμη ένα βήμα παραπέρα και έχουμε βρει, είμαστε στη φάση που ψάχνουμε και ευελπιστούμε ότι έχουμε βρει το φάρμακο το οποίο μόλις διαγνώζεις εσύ με COVID, πας σήμερα κάνεις το τεστ σου, βγαίνεις θετικός και εκδηλώνεις συμπτώματα, δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται ένα άγχος, παίρνεις το χάπι σου για 5 μέρες, 2 φορές την ημέρα, κύριος, μια χαρά, μειώνονται τα συμπτώματα και επανέρχεσαι απευθείας στην κανονικότητά σου και ο οργανισμός σου αναρρώνει. Δεν φοβάσαι δηλαδή πλέον ότι μπορεί να σε χτυπήσει κάπου σοβαρά, ότι μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτείς. Και για όσους φοβούνται πιθανόν να κάνουν το εμβόλιο, υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Αναμένουμε δηλαδή να υπάρξει, ακόμα δεν έχει εγκριθεί.
Ευελπιστούμε. Προτείνω, δείτε καλά τα εμβόλια και τα χάπια πριν τα κάνετε. Εννοείται. Πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση. Πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση. Αλλά επειδή είναι και λίγο κλάδος μου, θέλω έτσι να πεταχτώ να το πω, ότι ουσιαστικά ο FDA, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής, και ο EMA, η αντίστοιχη υπηρεσία στην Ευρώπη, προτού εγκρίνουν κάποιο φάρμακο, υπάρχει ένα αναλυτικό πρωτόκολλο από δοκιμές σε συγκεκριμένα ποσοστά ανθρώπων που θα πρέπει να έχουν γίνει και θα πρέπει να έχουν καταγραφεί όλες οι επιθυμητές και ανεπιθύμητες παρενέργειες πριν εγκριθεί κατά ένα σκαθάκελο αναλυτικά με τα πάντα σε ό,τι αφορά τον φάρμακο και το βλέπουν οι κορυφαίοι των κορυφαίων τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις προτού εγκριθεί ή όχι το φάρμακο. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι γενικά, άμα παίρνει έγκριση από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές υπηρεσίες, σημαίνει ότι το φάρμακο είναι αξιόπιστο. Δεν θα αφήνανε ποτέ να κυκλοφορήσει κάτι το οποίο μπορεί να βλάψει τον οργανισμό. Ανεπιθύμητες παρενέργειες έχουν όλα τα φάρμακα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που διαφοροποιείται το γονιδίωμά τους σε σύγκριση με ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Λόγω γονιδίων, όχι κάτι άλλο, και μπορεί όντως να σου προκαλέσει κάποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες, αλλά πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τον οργανισμό μας, να ξέρουμε σε τι έχουμε αλλεργίες, να προσέχουμε πολύ τα συστατικά και γενικά καλό είναι να κάνουμε εξετάσεις συνέχεια, έτσι ώστε να ξέρουμε αν κάτι μας πειράζει ή όχι. Αυτό ισχύει για όλα. Και ήταν μια καλή, νομίζω, αφορμή ο COVID να μας ευαισθητοποιήσει λίγο σε θέματα υγείας. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν γενικότερα δεν μας χτύπαγε την πόρτα κάτι πολύ σοβαρό, ήμασταν λίγο ανέστητοι περισσότεροι όσο αφορά την υγεία. Ακριβώς. Και το αμελούσαμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή, βέβαια, έτσι τώρα στα γρήγορα, με ένα άλλο ωραίο νέο το οποίο έπεσε τις προάλλες στην αντίληψή μου, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε εδώ με την εκπαιδευτικό και ψάχνω και την αφορμή να ευλογήσω τα γένια μας που λέμε. Λοιπόν, διάβασα ένα άρθρο τις προάλλες για όσο αφορά τα Τρίκαλα, την περιοχή μου, όπου ο Δήμαρχος σκέφτηκε, βασικά δεν το σκέφτηκε ο ίδιος, το πήρε ουσιαστικά από την Ευρώπη και το αντέγραψε, νομίζω από τη Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, θα μας πεις εσύ, είπα ποια χώρα. Και πλέον σε ένα σχολείο το πήγε δοκιμαστικά και οι μαθητές, αντί να κάθονται σε κανονικά έδρανα και καρέκλες, ουσιαστικά τους έβαλε να κάθονται σε μπάλες ισορροπίας. Διάβασα ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή πρέπει να βρίσκεις συνεχώς σε μία εγρήγορση, προκειμένου να στηρίζεσαι στην μπάλα ισορροπίας και να μην πέσεις, ο εγκέφαλός σου έτσι δεν κοιμάται ποτέ. Ενώ εν αντιθέσει στην καρέκλα, επειδή χύνεσαι μέσα στην καρέκλα, ο εγκέφαλος πέφτει και αυτό σε αδρανή κατάσταση. Ισχύουν όλα αυτά, Άλκιστη, για πες μας. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τον Δήμαρχο θέλω να τον φέρω στην Αθήνα κάποια στιγμή. Θέλεις να τον κάνεις φίλο σου. Θέλω να τον φέρω εδώ σε εμάς και να μας κάνει και εμάς μια πόλη όπως τα Τρίκαλα. Έχω πάει Τρίκαλα, έχω εντυπωσιαστεί με την παιδεία των ανθρώπων, με τον κυκλοφοριακό συγγνώμη κώδικα, πώς τηρούν τις διαβάσεις, την καθαριότητα της πόλης, την εξελιγμένη τεχνολογία της. Και αυτό ήταν άλλη μια καινοτομία από τον Δήμαρχο. Είναι εκπληκτικός, πραγματικά είναι ερωτεύσιμος. Ερωτεύσιμος. Είναι ερωτεύσιμος. Είναι φίλος μας. Είναι φίλος μας, πραγματικά πρέπει να έρθει η Αθήνα. Δεν ξέρω. Για πες μας, ισχύει αυτό όσο αφορά ότι εκοιμάται ο εγκέφαλος στις καρέκλες. Πέφτει η απόδοση. Ναι, γιατί ουσιαστικά είσαι στάσιμος. Σκέψου και την εργασία σου ή την εργασία μας. Εγώ μόλις διάβασα το άρθρο. Μόλις διάβασα το άρθρο, αυτό συνειδητοποίησα. Επειδή εγώ κάνω καθιστική δουλειά το τελευταίο διάστημα σε γραφείο, συνειδητοποίησα ότι πάρα πολύ εύκολα πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να έχω κάτι έτσι πίσω στην καρέκλα και να κοντεύω να αποκοιμηθώ. Ναι, είσαι ακίνητη. Ο οργανισμός ουσιαστικά δεν κρίνει αυτές τις απαραίτητες ουσίες, ο εγκέφαλός σου έτσι ώστε να ενεργοποιείσαι. Η μπάλα ισορροπίας ουσιαστικά και βοηθάει τον ανθρώπινο οργανισμό να είναι συνέχεια σε εγρήγορση, αλλά είναι και κάτι άλλο, το οποίο το έχουν πολύ στη Φιλανδία αυτό. Στη Φιλανδία, να ξέρεις, δεν υπάρχει καρέκλα. Γενικά δεν υπάρχει καρέκλα. Δεν υπάρχουν καρέκλες στα σχολεία. Α. Είναι πουφ ξεκούρασης, πουφ ανάπαυσης και ειδικές μπάλες και ειδικά σαν μεγάλα πουφ φαντάσου τα κυκλικά, όπου κάθονται τα παιδιά για να κάνουν τα μαθήματά τους. Καλά, είναι τελείως διαφορετικός τρόπος εκπαίδευσης, είναι μαγεία. Ουσιαστικά το παιδί, ακόμα και να πάει να βαρεθεί, κάνει
hop. Οπότε ουσιαστικά αυτό κατευθείαν είναι το παιχνίδι που του φτιάχνει τη διάθεση. Ναι. Και ενεργοποιείται εκ νέου. Δηλαδή δεν μπορεί να χυθεί, δηλαδή δεν ξέρω αν με βλέπετε, δεν προλαβαίνει το παιδί ενώ γράφει να κάνει αυτό. Με το που πάει να κάνει αυτό, ραπ. Ναι. Οπότε ουσιαστικά υπάρχει και κίνηση του σώματος. Όλο το σώμα συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι σε μια εγρήγορση ουσιαστικά. Ακριβώς. Ενεργοποιούνται όλοι οι νευρώνες. Το οποίο είναι ιδανικό για την μάθηση. Γιατί, όπως έλεγε και ένας νευροψυχολόγος που μου κάνει παλιά μαθήματα, γιατί δεν μαθαίνει το παιδί? Γιατί ουσιαστικά δεν του δίνουμε τίποτα για να του ενεργοποιήσουμε τους νευρώνες που είναι αυτοί που είναι για τη μάθηση, δηλαδή τον υπόκαμπο. Δεν ενεργοποιούμε κανέναν νευροδιαβιβαστή που να βοηθάει στη διαδικασία της μάθησης. Γι' αυτό και όλα στην Ελλάδα βλέπουμε μια δυσκολία στο να μην μπορούν τα παιδιά να αφομοιώσουν την ύλη. Δεν μπορούν να τα μάθουν εύκολα. Ενώ ουσιαστικά τώρα με αυτό είναι το παιχνίδι τους. Ναι. Είναι παιχνίδι. Βέβαια, δεν είναι λίγο και λεπτή η γραμμή ανάμεσα στο είμαι σε μία εγρήγορση ο εγκέφαλος μέχρι το ξεφεύγω τελείως και αφοσιώνομαι περισσότερο στο παιχνίδι παρά στη μάθηση. Εξαρτάται την ηλικία. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μαθαίνει βιωματικά με το σώμα του και μέσα από το παιχνίδι, είτε είσαι ενήλικος είτε είσαι ανήλικος. Όσο και να θέλουμε εμείς εκεί αυστηρά να λέμε τετράδιο, μολύβι, πάμε εδώ, καταγράφουμε, δεν βοηθάει. Ναι, εντάξει, αλλιώς είναι κάτι να το μαθαίνεις κάνοντας το εφαρμογή και αλλιώς είναι απλά να το ακούς τη θεωρία, το κατανοείς και διαφορετικά. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή ένα ακόμα Σάββατο η εκπομπή αυτή έφτασε στο τέλος της. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους τηλεθεατές που παρακολουθήσανε μία ακόμα φορά την εκπομπή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ εννοείται στην καλεσμένη μας, την Άλκη Στυγιαννοπούλου. Εννοείται πως θα σε ξαναέχουμε μέσα στη χρονιά και άλλη φορά καλεσμένη. Όποτε με χρειαστείτε. Δεν βαριόμαστε ποτέ να συζητάμε για τέτοια θέματα και η αλήθεια είναι ότι και στην προηγούμενη εκπομπή είχαν τρελαθεί να μου γράφουν σχόλια για το πόσο πολύ τους άρεσε, οπότε εννοείται πως θα μας ξανάρθει. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι θίξαμε λίγο πιο θέματα, οπότε μπορεί κάποιος να τους στεναχωρήσω, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, αναλύσαμε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει το 90% των γονέων αυτής της χώρας. Οπότε εγώ χαίρομαι που δίνουμε σωστή ενημέρωση πάνω απ' όλα. Δεν θα ήθελα να βγαίνουμε και να λέμε κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Από τη στιγμή που εμείς αυτά που λέμε είναι σωστά, χαίρομαι ιδιαίτερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν στην παρέα μας. Από εμένα στέλνω τα φιλιά μου σε όλους σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο Σάββατο, παιδιά, έχω να πάω σε ένα γάμο και δεν θα είμαι εδώ για εκπομπή. Οπότε τα ξαναλέμε το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου. Οκτωβρίου. Σεπτεμβρίου είπα. Οκτωβρίου, παιδιά, συγγνώμη. Έχουμε Οκτώβρη πλέον. Έχω μείνει στο προηγούμενο μήνα. Από εμάς, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα.